τον πρόεδρο της εταιρείας τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Ζιπίδη, έναν φίλο από τα παλιά, έναν συνάδελφο από το Περιφερειακό Συμβούλιο και έναν άνθρωπο που έχει δώσει δείγματα και έχει αναβαθμίσει την εταιρεία τουρισμού, γιατί πραγματικά η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι η μοναδική περιφέρεια η οποία δεν έχει θάλασσα, αλλά έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει το περισσότερο γλυκό νερό της Ελλάδας, με τις πολλές λίμνες, οι 6 λίμνες βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας και πάρα πολλές άλλες στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ένας προορισμός από μόνος του τουριστικός, αγροτουριστικός στη Δυτική Μακεδονία και μια και είμαστε στην Φλόρινα, η Φλόρινα για μας αποτελεί το σημείο αναφοράς του αγροτουρισμού, μια και η διάκρισή της το 2008 ως ένας από τους καλύτερους αγροτουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης δεν ήταν τυχαία. Η συνύπαρξη του Εθνικού Δρυμού Φύσης και Ανθρώπου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα τέλειο οικοσύστημα, όπου πραγματικά συνυπάρχει ο άνθρωπος και η φύση, ο μοναδικός βιότοπος της Πρέσπας, τα σκυταριά, οι 6 λίμνες, το χιονοδρομικό κέντρο, ο θρησκευτικός τουρισμός με τα βυζαντινά μνημεία και χιλιάδες άλλα σημεία αναφοράς, εκατοντάδες καλύτερα σημεία αναφοράς, όπως είναι και ο νεοπικός τουρισμός με τα κρασιά της περιοχής, η Βεγορίτιδα, τα αρχαιολογικά σημεία της περιοχής, όπου από μόνα τους δημιουργούν έτσι σημείο αναφοράς και έναν τόπο που πραγματικά μπορείς να επισκεφθείς. Η παρουσία του Προέδρου της Εταιρείας Τουρισμού σημαίνει πολλά για μας, σημαίνει ότι θα βοηθηθεί το επιμελητήριό μας στην προσπάθεια αυτή και μια που και ο Πρόεδρε τελευταία το επιμελητήριό μας έρχεται από την Κύπρο, όπου στην ατζέντα ήταν το πρώτο θέμα ο τουρισμός και με τα βίντεο που παίξαμε στην περιοχή, αναδεικνύοντας το χειμώνα, το φθινόπωρο, τις 4 εποχές, το μοναδικό περιβάλλον εντυπωσίασε τους Κυπρίους και δεν είναι τυχαίο ότι και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, ο κύριος Θέμης Φιλιππίδης, επισκέφθηκε το επιμελητήριό μας και δήλωσε ικανοποιημένος από την περιοχή της Φλόρινας, έτσι όπως του αναδείξαμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και μάλιστα σε προχθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία είπε ότι ετοιμάζουμε τα πακέτα και θέλουμε την βοήθειά σας πάνω σε αυτό, γιατί ο προορισμός πρέπει να είναι της Δυτικής Μακεδονίας για να είναι έτσι οργανωμένος, ξεκινώντας από τη Φλόρινα ή τερματίζοντας τη Φλόρινα, δεν έχουμε έτσι ακριβώς το... Δεν μας ενδιαφέρει αν ξεκινήσει ή αν τερματίσει εδώ. Το θέμα είναι να πάει καλά όλο αυτό το εγχείρημα, όπου με πακέτα των τουριστικών πρακτόρων θα προσπαθήσουμε να το οργανώσουμε και να το ενισχύσουμε. Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω στο επιμελητήριό μας και πιστεύω ότι θα είναι γόνιμη η συνάντηση αυτή. Θα ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες και πραγματικά θα βάλουμε σε τροχιά ανάπτυξη του τουριστικού αυτού προϊόντου της περιοχής μας, της Δυτικής Μακεδονίας. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν τη σειρά μου. Εκπροσωπώντας το ΔΣ της Εταιρείας Τουρισμού, θέλω να σας ευχαριστήσω και το δικό σας ΔΣ, αλλά και επίσης να σας ευχηθώ το καλύτερο για την καινούργια θητεία πλέον. Η Εταιρεία Τουρισμού έχει πάρει κάποιες σοβαρές αποφάσεις και έχει πει ότι θα πρέπει να συνεργαστούν και κανένας δεν περισσεύει όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι, αλλά και θα πρέπει να διασυνδέσουμε όλα τα επαγγέλματα γύρω-γύρω από τον τουρισμό, έτσι ώστε όλοι το ένα να βοηθήσει το άλλο. Πιστεύουμε ότι ο τουρισμός πλέον, με τα τελευταία δεδομένα, θα πρέπει να γίνει πλέον ως ανάπτυξη για τις περιοχές της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά η περιοχή της Φλόρινας είναι πάρα πολύ σημαντική, τόσο στο σχεδιασμό, αλλά και στη στόχευση που έχουμε για όλες τις δράσεις. Πρόσφατα δημιουργήσαμε κάποια βίντεο, τα οποία ήταν περιφερειακά βίντεο, και κάναμε κάποιες συνεργασίες με την Μητρόπολη εδώ πέρα της περιοχής, όπου και καταγράψαμε τους ναούς τους οποίες θέλουμε να προωθήσουμε τουριστικά. Δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο θρησκευτικό τουρισμό, όπως επίσης και στη γαστρονομία, αλλά και στο υδάτινο στοιχείο, αλλά και στις φυσικές ομορφιές, που πιστεύω ότι η περιοχή δικιά σας είναι από τις καλύτερες, όπως και η περιοχή της Καστοριάς, σε αυτό το πακέτο που θέλουμε να ετοιμάσουμε.
θα πρέπει να γίνει διασύνδεση των περιοχών, συνεργασία και βέβαια το επιμελητήριο θα μπορεί να λείπει από αυτές τις δράσεις. Πρέπει στο επόμενο διάστημα να κάνουμε και τη συνάντηση όπως εμείς προγραμματίζουμε σε κάθε περιφέρεια με όλες τις φορές τουρισμού, θα κάνουμε και στην περιοχή της Φλόρινας, αλλά πιο πριν, όπως σήμερα γίνεται η συγκεκριμένη συζήτηση, είναι να ετοιμάσουμε συγκεκριμένες δράσεις, τις οποίες θα υλοποιήσουμε μέσα στο 2018, αλλά και για το 2019 εμείς στα τελειώματα κάνουμε το σχεδιασμό του έτους. Εκεί πέρα θα είναι χαρά μας να συμμετέχει ένα άτομο από εσάς, όπου εκεί πέρα να πει τις προτάσεις που σχεδιάζει το επιμελητήριο για το 2019 και να τις βάλουμε και να ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο σαν κοινές δράσεις εταιρείας τουρισμού με το επιμελητήριο και γενικά να απευθύνονται για την περιοχή της Φλόρινας. Πιστεύουμε ότι αν και στην πολύ δύσκολη συγκυρία που περνάει τώρα σχεδόν όλη η χώρα αλλά και η συγκεκριμένη περιοχή μας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος αναγκάζεται να φύγει από την περιοχή μας, αυτή είναι η πραγματικότητα για να βρει για την έβριση εργασίας σε τουριστικούς προορισμούς. Θέλουμε να κάνουμε και εμείς την περιοχή μας τουριστική περιοχή για όλο το έτος. Έχουμε όλες τις υποδομές και όλα τα θετικά στοιχεία έτσι ώστε να αναπτύξουμε αυτό το τουρισμό. Σε αυτό πάνω θα γίνει και η σημερινή συζήτηση όπου θα βάλουμε και τα πλαίσια για να έχουμε κάτι καλύτερο για την περιοχή της Φλόρινας αλλά και της περιφέρειας και της Γερμανίας. Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση.